Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το 301 εργοστάσιο βάσης αποτελεί δομικό λίθο για τη γραμμή παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δημιουργίας του. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στα συνεργεία του εργοστασίου προκειμένου να καταγράψει τη διαδικασία παραγωγής, ανακατασκευής και επισκευής του στρατιωτικού εξοπλισμού. Εφαρμόζοντας τις αρχές της τέχνης και επιστήμης, παρέχει ποιοτική εργασία για την επαύξηση της διαθεσιμότητας των μέσων, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις για την βελτίωση της παραγωγής και την ενίσχυση της δυνατότητας αποτροπής. Το 301 εργοστάσιο βάσης που εδρεύει στους Αιγείους Αναργύρους Αττικής συγκροτήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι σήμερα συνεχίζει με υψηλό αίσθημα ευθύνης μια παράδοση ετών στην αποτελεσματική υποστήριξη του στρατού Ξηράς. Αξιοποιώντας ένα καινοτόμο τρισδιάστατο εκτυπωτή, καταφέρνουν να επαναφέρουν πλαστικά ανταλλακτικά που έχουν καταργηθεί από την αγορά μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με το κατώτερο δυνατό κόστος. Το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του εργοστασίου διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την εφευρετικότητα, το υψηλό ηθικό και πάθος στην εκπλήρωση της αποστολής του. Στο χιτήριο του εργοστασίου κατασκευάζονται εκκλησιαστικές εικόνες, στρατιωτικά εμβλήματα, καθώς και μικροανταλλακτικά με πρώτη ύλη το αλουμίνιο. Εκπονούνται μελέτες με σκοπό τη σύνταξη προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών. Επιπρόσθετα, αυτή την περίοδο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη συντήρηση των αποκτηθέντων τεθωρακισμένων οχημάτων Mi-11-17 και την απόδοση αυτών στις μονάδες. Το εργοστάσιο έχει εμπλακεί από την πρώτη στιγμή στην επιλογή, τον έλεγχο και την παραλαβή των οχημάτων Mi-11-17 και πλέον υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για την περαιτέρω αξιοποίηση και συντήρησή τους. Μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, το σύνολο των κάδων πυρόσβεσης επιστρέφει στο εργοστάσιο και ξεκινούν οι ενέργειες συντήρησης και επισκευής τους. Πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος και εντοπισμός τυχών φθορών και σκεσιμάτων του κελίφους και υλοποιούνται ενέργειες αποκατάστασης. Επίσης, αντικαθίστανται όλα τα βεβλαμένα εξαρτήματα, καθώς επίσης και όλα τα εξαρτήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή αναλόγως των ωρών λειτουργίας τους. Στο οπλουργείο του εργοστασίου, φορητός οπλισμός από όλα τα στρατόπεδα της Ελλάδος φτάνει με σκοπό την επισκευή και τη συντήρησή του. Στα συνεργεία τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, μηχανημάτων μηχανικού και πυροβολικού εκτελούνται ανακατασκευές, ενώ στο δοκιμαστήριο οι υψηλές πιέσεις δοκιμάζουν την αντοχή των κινητήρων. Στο τελικό στάδιο, λίγο πριν το όχημα επιστρέψει πίσω στη μονάδα του, πραγματοποιείται ο έλεγχος του συνόλου των λειτουργιών του, μέσω λίστας και η εγκινήση δοκιμή του. Οι κυρίαρχοι των εθέρων του χθες και του σήμερα συναντήθηκαν σε μια μοναδική εναέρια επίδειξη στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το θρυλικό επαιτειακό Spitfire της πολεμικής αεροπορίας πέταξε μαζί με το F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ZEVS, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους παρακολούθησαν το Air Show στο πλαίσιο της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης μεσαίας κλίμακας NATO Tiger Meet 2022. Δύο θρύλοι των εθέρων πετάνε σε σχηματισμό. Το πετειακό MJ-755 Spitfire, υπέρτατο καταδεικτικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται φτερό με φτερό με το F-16 Block 52 Plus της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ZEVS. Πρόκειται για το μοναδικό υπερθέαμα που είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά σχεδόν 2.500 θεατές που επισκέφτηκαν την αεροπορική βάση του Αράξου κατά τη διάρκεια της ημέρας πτυτικών επιδείξεων στο πλαίσιο της αεροπορικής άσκησης NATO Tiger Meet 2022.
τόσο οι τεχνικοί μας έπρεπε να φροντίζουν να είναι σε άριστη κατάσταση το αεροσκάφο και να κάνουμε αρκετές δοκιμαστικές πτήσεις στο αεροδρόμιο του Τατοίου πριν φτάσουμε να συμμετέχουμε στην άσκηση στο Tiger Meet, όσο και η συνεργασία του πληρώματος και των διαχειριστών για να βγάλουμε το προφίλ της άσκησης, να συζητήσουμε τις ιδιαιτερότητες του, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Δεν είχαμε συμμετάσχει ποτέ σε επίδειξη με κανένα τύπο αεροσκάφους και πόσο μάλλον με το Spitfire. Το ιστορικό αεροσκάφος Spitfire της πολεμικής αεροπορίας μάγεψε το ελληνικό και διεθνές κοινό με τις θετικές επιδείξεις που πραγματοποίησε πρόσφατα, με αποκορύφωμα την πτήση σε σχηματισμό με το F-16 Block 52 της ομάδας ZEVS, επιδεικνύοντας τη διαχρονική ισχύ της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω συναντήσει ξανά, αποτελεί χαρά και περηφάνεια. Και μόνο το γεγονός ότι και εμείς με τον τρόπο μας βάζουμε το λιθαράκι μας στο να πετάξει αυτό το αεροπλάνο και να το δουν οι παλιές και οι επόμενες γενιές. Για όσους αγάπησαν και νοστάλγησαν ένα τέτοιο αεροσκάφος, οι στιγμές ήταν μοναδικές. Αεροπορίες στρατού πετάνε τα ελικόπτερα, αλλά εμείς φροντίζουμε να τα κρατάμε στον αέρα. Η οικία Ζέρβα, δωρεά της Εκατερίνης Ζέρβα, άνοιξε ως μουσιακός χώρος με τα κειμήλια και το αρχείο που αφηγούνται την ιστορία του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα και του ΕΔΕΣ. Η έναρξη λειτουργίας της οικίας ως παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου αποτελεί τεράστια συλλογική επιτυχία και δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της εθνικής αντίστασης. Το 1905 ήταν το πατρικό σπίτι της Εκατερίνης Ζέρβα. Το 2022, με τη βοήθεια του προσωπικού του Πολεμικού Μουσείου και της μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας, άνοιξε τις πύλες του πλέον ως Πολεμικό Μουσείο οικία Ναπολέοντα Ζέρβα. Αισθάνομαι αγαλίαση που επιτέλους αναγνωρίστηκε το έργο του πατέρα μου, προβάλλεται μέσω αυτού του μουσείου και όχι μόνο προβάλλεται, αλλά προβάλλεται με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, γιατί αυτό το μουσείο είναι διαδραστικό. Έχει μπει πολύ μεράκι στην πραγματοποίησή του. Στο διόροφο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Καλέργη στο Μεταξουργείο έχουν τοποθετηθεί προθήκες με κειμήλια, χειρόγραφα και οπτικό υλικό που αφηγείται την ιστορία του ΕΔΕΣ, της Εθνικής Αντίστασης και του ίδιου του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Ήταν οραματιστής, είχε έναν στόχο που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, που ο στόχος του ήταν μια ελεύθερη Ελλάδα και ένας λαός ελεύθερος που να αποφασίσει για τη τύχη του. Πάρα πολύ γενναιόδωρος, πάρα πολύ τολμηρός. Πήγαινε πέρα από τις αντιπαλότητες. Από την κατάταξή του το 1910 ως εθελοντής 19 στον ελληνικό στρατό, έως τη σταδιακή του απόσυρση από την πολιτική το 1952. Όλες οι στιγμές παρατίθονται με χρονολογική σειρά. Όλες ακολουθούν τη ζωή και το έργο του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Το Πολεμικό Μουσείο, παράρτημα οικίας Ναπολέοντα Ζέρβα, κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή μουσιολογικά πρότυπα. Πέραν των εκθεμάτων των στατικών που υπήρχαν, υπάρχουν και τις διάστατες απεικονίσεις από διάφορες στιγμές της ιστορίας του εμφυλίου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το διόραμα που απεικονίζει τον Αχυρώνα, μέσα στον οποίο οι ασυρματιστές προετοίμαζαν διάφορα έντυπα και επικοινωνούσαν με τους συμμάχους για την έκβαση του αγώνα. Στο συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται η επιχείρηση Harling ή αλλιώς όπως είναι γνωστή στην Ελλάδα, η επιχείρηση για την ανατίναξη της γέφυρας του Γολγοποτάμου. Αδιαμφισβήτητα, μία από τις κορυφαίες στιγμές της Εθνικής Αντίστασης που αποσκοπούσε στη διακοπή του ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική. Ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων,
του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου και του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανατίναξη της γέφυρας του Γολγοποτάμου από το 1982 καθιερώθηκε ως πανελλαδική ορτή εθνικής αντίστασης. Οι μετεωρολόγοι της πολεμικής αεροπορίας αποτελούν μια από τις αθέατες αλλά κρίσιμες ειδικότητες στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν καθημερινά το πτυτικό έργο των υπταμένων σε όλες τις πτέρυγες μάχης, ενώ συμβάλλουν με μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην έκδοση ειδικών τοπικών προγνώσεων καιρού στα αεροδρόμια της πολεμικής αεροπορίας. Αποστολή τους είναι η Συλλογή Μετεωρολογικών Δεδομένων για την υποστήριξη πτυτικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Οι μετεωρολόγοι σε όλες τις πτέρυγες μάχης είναι αυτοί που βρίσκονται μαζί με τους υπταμένους κάθε πρωί στις ενημερώσεις προαπογείωσης και αμέσως μετά την πρώτη καλημέρα αναλύουν τα καιρικά δεδομένα της ημέρας. Η κατάσταση είναι αρκετά υψηλή, πολύ υψηλή δηλαδή για σήμερα. Κάνουμε μετεωρολογική ενημέρωση σε διάφορους φορείς στη μονάδα, ξεκινώντας από το διοικητή της μονάδας μέχρι και τους πιλότους των πολεμικών μοιρών και τους αναλύουμε την υπάρξω καιρική κατάσταση αφενός των αεροδρομίων και του δικού μας βεβαίως και των περιοχών στον οποίο έχουν το πτυτικό τους έργο. Το ρόλο γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Στα ανατολικά προσύνομα όμως του υπηρετικού κορμού έχει κάποιες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες ξεκινάνε από 2.500 μέχρι τα 4.000 πόδια το πόδι. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία περνάμε μέσα από τεχνικές οδηγίες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Βεβαίως, εάν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις πέρα από αυτό ή κάποιες αποστολές επιπλέον, προσθέτουμε επιπλέον στοιχεία πέρα από τις διαταγές, γιατί ο ρόλος μας είναι η συνεργασία και η βοήθεια των πιλότων μας για να έχουν την πλήρη εικόνα. Το σμήνος μετεωρολογίας στις 115 πτέρυγες μάχης στη Σούδα, όπως σε όλες τις πτέρυγες μάχης πολεμικής μας αεροπορίας, αποτελείται από το Γραφείο Πρόγνωσης Καιρού και το Γραφείο Παρατήρησης. Το πρώτο γραφείο, το Γραφείο Πρόγνωσης, το οποίο είμαστε ακριβώς εδώ, έχει ως σκοπό, ως στόχο την έγκυρη, σωστή και ακριβή, θα έλεγα, ενημέρωση των μετεωρολογικών πληρωμάτων, δηλαδή των πιλότων μας πολεμικής αεροπορίας. Ουσιαστικά υποστηρίζουμε εξ ολοκλήρου το πτυτικό έργο και την αεροναυτιλία. Αντίστοιχα, το Γραφείο Παρατήρησης έχει αποστολή την έγκυρη και σωστή καταγραφή των εκάστοτε μετεωρολογικών δεδομένων του αεροδρομίου, τη διεθνή εκπομπή του σε μετεωρολογικά μηνύματα, σε συνδυασμό με τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα. Η κάθε πτέρυγα μάχης και οποιαδήποτε μονάδα της πολεμικής αεροπορίας έχει και υπόλοιπες επιστασίες μοίρες, οι οποίες η κάθε μία έχει το δικό της ρόλο. Όπως καταλαβαίνετε, και το προσωπικό εδάφος που έχει συγκεκριμένες εργασίες να διεκπαιρεώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, επηρεάζεται βεβαίως από τις καιρικές συνθήκες. Ο ρόλος των στελεχών με ειδικότητα μετεωρολόγου είναι ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια πτήσης στρατιωτικών αλλά και πολιτικών αεροσκαφών. Ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς υπάρχουν πιο έντονες καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων σε φάσεις απογείωσης και προσγείωσης, αλλά και στην προσέγγιση στον κύκλο αεροδρομίου. Αεροπορίες στρατού πετάνε τα ελικόπτερα, αλλά εμείς φροντίζουμε να τα κρατάμε στον αέρα. Την απαιτητική εκπαίδευση στη διέλευση στίβου μάχης με μεταφορά τραυματία παρακολούθησαν οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο Λιτόχωρο. Η εκπαίδευση είχε στόχο να δοκιμάσει τα όρια, την αντοχή και την συνεργασία των ευέλπιδων. Στη
Στις ρίζες του Ολύμπου, επί του πεδίου ασκήσεων Καναπίτσας Λιτοχώρου, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εκτελεί μια πληθώρα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της θερινής εφαρμοσμένης στρατιωτικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα στίβο μάχης, σχεδιασμένο κατάλληλα να προσομοιάζει το σύγχρονο πεδίο μάχης και τα εμπόδια που αυτό περιλαμβάνει. Δύναμη, ευκινησία και προπαντός θέληση είναι τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από τον εκπαιδευόμενο για να καταφέρει να διέλθει από αυτόν επιτυχώς. Ο στίβος εμποδίων είναι μια δοκιμασία στην οποία υπόκεινται οι ευέλπιδες με σκοπό να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, ευελιξία και μαχητική ικανότητα μέσα από μια σειρά εμποδίων που απαιτεί φυσική και ψυχική δύναμη. Οι ευέλπιδες εξετάζονται στη μεταφορά κοιτίου πυρομαχικών, κανίστρων καυσίμων, καθώς και στη μεταφορά τραυματία επί στίβου εμποδίων, ενισχύοντας τη μυϊκή τους δύναμη αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας. Πρώτα, καλούνται να μεταφέρουν το φορείο κενό μέσα από μία σειρά οριζόντιων και κάθετων εμποδίων. Μοναδικός τους αντίπαλος είναι ο χρόνος και κάθε δευτερόλεπτο που καθυστερούν θεωρείται κρίσιμο για τον τραυματισμένο συνάδελφό τους. Είδαμε ότι η ομαδικότητα είναι ο τρόπος για να υπερνικήσουμε τα εμπόδια ταχύτερα και με ασφάλεια. Η ρεαλιστική διέλευση του τύπου εμποδίων συντράμει στο να κατανοήσουμε πλήρως τις τυχερείς συνθήκες ενός σύγχρονου πεδίου μάχης. Μαζί με τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φέτος συνεκπαιδεύτηκαν και 14 μαθητές από ξένες χώρες και συγκεκριμένα από Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Λιθουανία και Πολωνία. Οι ευέλπιδες για ακόμη μια χρονιά ανέδειξαν το πάθος, τη δύναμη και τη μαχητική ικανότητα που τους διακατέχει. Το Ραφάλ είναι το νέο μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων που είναι διαθέσιμα σήμερα σε διεθνές επίπεδο. Προσθέτει στη φαρέτρα της πολεμικής αεροπορίας ένα τύπο αεροσκάφους που σχεδιάστηκε για αεροπορική κυριαρχία με μοναδικές επιχειρησιακές ικανότητες. Οι χειριστές της 332 μοίρας εξηγούν ένα μικρό μέρος από τις δυνατότητες της πλέον προηγμένης έκδοσης του γαλλικού μαχητικού που επιχειρεί από την 114 πτέρυγα μάχης. Αυτή είναι η νέα μορφή που έχει η ελληνική αεροπορική ισχύς. Το μαχητικό Ραφάλ αποτελεί άλμα στο μέλλον προσδίδοντας κορυφαίο επιχειρησιακό πλεονέκτημα στους πιλότους πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι ένα μαχητικό το οποίο ουσιαστικά ανήκει στην 4η+ γενιάς αεροσκαφών, το οποίο σημαίνει ότι με τους αισθητήρες που βαλάει πάνω και με όλα τα όπλα δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο σου δίνει μια φοβερά αυξημένη επίγνωση της τακτικής κατάστασης και έτσι λοιπόν μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερα και πολύ πιο εύκολα τη δουλειά σου. Το προνόμιο να βρεθούμε κοντά στους εκλεκτούς που καλούνται να αξιοποιήσουν τα νέα αποκτήματα της πολεμικής αεροπορίας είναι μεγάλο και ταυτόχρονα αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για να γνωρίσουμε από κοντά τα προηγμένα γαλλικά μαχητικά που εντάχθηκαν στην 332 μοίρα. Τα Ραφάλ είναι ιδιαίτερα προηγμένα μαχητικά, ικανά να προσφέρουν στην πολεμική μας αεροπορία καθοριστικό πλεονέκτημα απέναντι σε οποιοδήποτε δυνητικό αντίπαλο. Διαθέτουν κορυφαίες ικανότητες τόσο σε αποστολές αεροπορικής κυριαρχίας, όσο και σε αποστολές στρατηγικής και ναυτικής κρούσης. Δικινητήριο και δελταπτέρυγο, το Ραφάλ είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος με κορυφαία ευελιξία, μεταφορική ικανότητα και εμβέλεια μεγαλύτερη από όλα τα υφιστάμενα μαχητικά. Χάρη στα Ραφάλ, οι υπτάμενοι της 332 μοίρας μπορούν άνετα να θέσουν υπό τον έλεγχό τους περιοχές σε μεγάλες αποστάσεις, απαγορεύοντας σε οποιοδήποτε αντίπαλο να διεξάγει επιχειρήσεις. Συγκριτικά με προηγουμένους τύπους, η διαφορά στο αεροσκάφος Ραφάλ είναι ότι
Λόγω της περίσσιας όσης ισχύως που έχει αλλά και της ευελιξίας, δεν σε περιορίζει πουθενά σε οτιδήποτε χρειαστεί να κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την όση και την ευελιξία αυτή για να πετύχεις τον ελιγμό που θέλεις ή την κατάσταση που θέλεις, χωρίς να σε περιορίζει πουθενά το αεροπλάνο και ίσα ίσα σε προστατεύει και σε καθοδηγεί να την πετύχεις πιο αποτελεσματικά, κάνοντάς σε συνολικά περισσότερο αποτελεσματικό στη μάχη. Ήδη οι εντυπώσεις από αερομαχίες σε εκπαίδευση με άλλους τύπους αποδεικνύουν ότι το Ραφάλ είναι μια θανάσιμη απειλή. Οι αισθητήρες του μπορούν να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εγκλωβίζουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους, ενώ χάρη στα βλήματα Μέτεορ και Μίκα, τα μαχητικά της 332 μοίρας μπορούν να καταρρύπτουν εχθρικά μαχητικά σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις. Αυτό που βλέπεις με το αεροσκάφος Ραφάλ είναι ότι σου δίνει μια ασφάλεια λόγω της υπεροχής που έχει όσον αφορά τα οπτικά χαρακτηριστικά του αλλά και τα όπλα του. Με αποτέλεσμα να σε κάνει να αισθάνεσαι πιο αποτελεσματικός και να μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις, τη νίκη δηλαδή στην ενέργεια μάχη, πολύ εύκολα και χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Το συμπέρασμα είναι ένα. Η συμπλήρωση της δύναμης 24 μαχητικών στην Τανάγρα αλλάζει τα δεδομένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζοντας σε πρωτόγνωρο βαθμό την επιχειρησιακή ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας. Από το 1970 αποτελεί έναν ενδιάμεσο τεχνικό φορέα πάνω από τα τάγματα των ελικοπτέρων και κάτω από το 307 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης, στο οποίο και υπάγεται. Είναι οι τεχνικοί που εκτελούν επιθεωρήσεις και συντηρήσεις ανωτέρου κλιμακίου, αλλά και βλάβες που δεν επισκευάζονται στα τάγματα των ελικοπτέρων. Το δεύτερο συνεργείο ενδιάμεσης συντήρησης αεροπορικού υλικού στα Μέγαρα υποστηρίζει τρεις τύπους ελικοπτέρων και ενός αεροσκάφους του στρατού Ξηράς. Σε ένα από τα υπόστεγα του Δευτέρου Συνεργείου Ενδιάμεσης Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού, οι τεχνικοί επιδιορθώνουν μια σοβαρή βλάβη στο κυβότιο μετάδοσης ισχύως του ελικοπτέρου NH90. Σε ένα δεύτερο, αφαιρούν έναν κινητήρα από ελικόπτερο Σινούκ. Είναι μια τυπική ημέρα στο δεύτερο ΣΕΣΑΙ, το συνεργείο όπου εκτελούνται οι ενδιάμεσες προληπτικές συντηρήσεις και οι έκτακτες βλάβες όλων των τύπων των ελικοπτέρων που υποστηρίζουν το δεύτερο και τέταρτο τάγμα ελικοπτέρων στα Μέγαρα. Τα χρονικά περιθώρια πολλές φορές εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Τι είδους βλάβη θα βρούμε. Αυτό που εμείς έχουμε πάντα ως σκοπό είναι να αποδίδεται στον επιχειρησιακό φορέα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στους λόγους επισκευών του συνεργείου, στις πολύμινες μεγάλες συντηρήσεις επιθεωρούνται όλα τα κύρια συστήματα των C12, NH90, Huey και Sinook, ενώ αντικαθίσταται τα εξαρτήματα που φέρουν φθορές. Γίνονται επιθεωρήσεις κατά φάση, καθώς και special inspection σε όλους τους τύπους των κινητήρων, σε όλους τους τύπους αεροσκαφών και ελικοπτέρων του αεροδρομίου μας. Έχουμε τοποθετήσει κυρίως τροφείο, έχουμε κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, δεξαμενές, σύστημα προσγείωσης, σύστημα ελέγχου, ηλεκτρολογικούς ελέγχους ηλεκτρολογικούς και περιμένουμε να τοποθετηθεί ο κινητήρας για να προωθηθεί πλέον για δοκιμές. Επιπρόσθετα όμως ο ελέγχος αναλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών, όπου πρέπει να συνδράμει ο ελέγχος διότι άπτονται του κλιμακίου συντήρησής μας, καθώς και με την αποστολή κινητών ομάδων επισκευών, όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί. Το πιλωτήριο των ελικοπτέρων κυριολεκτικά λύνεται στα ηλεκτρονικά του συστήματα. Αναλαμβάνουμε ό,τι έχει να κάνει με την ραδιοναυτιλία, με τις τηλεπικοινωνίες, στο Σινούκ με αυτόματο πιλότο. Εκτεταμένη επιθεώρηση εκτελείται όμως και στα πλωτά μέρη του ελικοπτέρου, όπως οι πλωτήρες του σε περίπτωση προσθαλάσσωσης ή τα σωσίβια των επιβενώντων. Απαιτείται να κάνουμε εκτόνωση του σωσιβίου με τις χειρολαβές και να ανοίξει το σωσίβιο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να δούμε ότι είναι λειτουργικό. Έχει τελειώσει η κατά φάση επιθεώρηση του ελικοπτέρου. Έχουν πραγματοποιηθεί οι λειτουργικοί έλεγχοι στο έδαφος. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης. Πριν αποδοθεί όμως, πρέπει να συμπληρώσει μια σειρά δοκιμαστικών πτήσεων. Αυτή για την οποία προετοιμάζονται πίσω μας είναι η ελέγχου δονήσεων του αεροσκάφους.
Ιωνίος ΕΣΑΗ αποτελεί και μία μήτρα επιθεωρητών μέσα από εκπαιδευτικά σχολεία, στα οποία επιλέγονται κάθε τόσο έμπειροι τεχνικοί. Την δική τους ευθύνη φέρει η ολοκλήρωση της συντήρησης και η τελική επιχειρησιακή απόδοση των ελικοπτέρων. Το στοίχημα είναι να πετάνε τα ελικόπτερα. Θα πω κάτι χαρακτηριστικά, ότι οι χειριστές μας, οι χειριστές αεροπορίας στρατού, πετάνε τα ελικόπτερα, αλλά εμείς φροντίζουμε να τα κρατάμε στον αέρα. Το 2022, έτος αφιερωμένο στη συντήρηση του τεχνικού υλικού του στρατού Ξηράς, το δεύτερο ΣΕΣΑΙ βραβεύτηκε από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση ως η καλύτερη μονάδα συντήρησης ελικοπτέρων NH90 και Σινούκ. Οι τεχνικοί του όμως δεν σταματούν σε αυτό. Τα εκπαιδευτικά μέσα, όπως αυτός ο εξομοιωτής ναυτιλίας ή οι διάφοροι αισθητήρες πάνω στους πάγκους εργασίας τους, έχουν το δικό τους γνωστικό αποτύπωμα. Στην απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου το 1913 αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Βόρειος Ήπειρος επικράτησε να λέγεται η περιοχή της Ηπείρου, την οποία απελευθέρωσε ο ελληνικός στρατός στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, αλλά τελικά αποδόθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος στις 17 Δεκεμβρίου του 1913. Η πρώτη πόλη της Βορείου Ηπείρου που απελευθερώθηκε ήταν η Χιμάρα στις 5 Νοεμβρίου του 1912. Έπειτα από την απόβαση εθελοντικών τμήματων υπό τον ταγματάρχη Σπύρο Σπυρομήλιο. Ακολούθησε η απελευθέρωση της Κοριτσάς στις 7 Δεκεμβρίου από την Τρίτη Μεραρχία Πεζικού, η οποία καταδίωκε τις δυνάμεις του Οθωμανικού στρατού από τη Δυτική Μακεδονία. Μετά από αυτές τις δύο σημαντικές επιτυχίες, το Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο επικεντρώθηκε στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Οι νέες επιχειρήσεις στη Βόρειο Ήπειρο ξεκίνησαν πάλι στα τέλη Φεβρουαρίου του 1913 και έλαβαν περισσότερο τη μορφή εκαθαρίσεων των υπολοιμμάτων του Οθωμανικού στρατού, ο οποίος υποχωρούσε προς βορρά μετά την άλωση των Ιωαννίνων. Στις 3 Μαρτίου, τα τμήματα της 8ης Μεραρχίας εισήλθαν μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στο Αργυρόκαστρο, εχμαλωτίζοντας εκατοντάδες Οθωμανούς αξιωματικούς και στρατιώτες, και στη συνέχεια προέρασαν βόρεια και εισήλθαν στο Τεπελένι στις 5 Μαρτίου, ενώ οι εχθρικές δυνάμεις διέφυγαν προς το Βεράτι. Στο βόρειο-ανατολικό τομέα βρισκόταν στην περιοχή της Κοριτσιάς η Τρίτη Μεραρχία, η οποία μετά την πτώση των Ιωαννίνων κινήθηκε νότια, κάτω από σφοδρή χιονόπτωση, και απελευθέρωσε Ερσέκα, Λεσκοβίκη και Πρεμετή. Ακολούθησε η καταδίωξη του εχθρού προς την Κλεισούρα, η οποία απελευθερώθηκε έπειτα από πολύωρο αγώνα στις 3 Μαρτίου. Στο δυτικό άκρο της Ηπείρου βρισκόταν το απόσπασμα Αχαίροντα, το οποίο σε συνεργασία με τη μοίρα του στόλου που περιπολούσε το Ιόνιο, απελευθέρωσε την παραλιακή περιοχή των Αγίων 40 στις 4 Μαρτίου, τρέποντας σε φυγή το σύνολο των Οθωμανικών δυνάμεων. Έτσι, μέχρι τις 7 Μαρτίου του 1913, όλο το τμήμα της Βορείου Ηπείρου, από την Κοριτσά μέχρι το Τεπελένι και την Χιμάρα, βρισκόταν υπό ελληνικό έλεγχο. Ωστόσο, μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων και υπό τον εκβιασμό ότι δεν θα αποδοθούν τα νησιά του Αιγαίου, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει τον ελληνικό στρατό, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη του βορειοϋπειρωτικού ζητήματος. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.